Λοιπόν, συνέχεια της εκπομπής μας, κυρίες και κύριοι, δεύτερο μέρος. Θα πάμε τώρα στα εθνικά ζητήματα, με αφορμή αυτά τα οποία έγιναν στις Βρυξέλλες. Και βεβαίως μιλάω για την Σύνοδο Κορυφής, αφού πρώτα όμως σας ενημερώσουμε και σας προειδοποιήσουμε ότι έρχεται ένα δύσκολο, από ό,τι φαίνεται, διήμερο. Σήμερα τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα, αλλά από αύριο αναμένεται επιδείνωση των καιρικών φαινομένων στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου και κυρίως στα Δωδεκάνησα, βλέποντας και τη σχετική ανακοίνωση, η οποία βγήκε από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και από το Τμήμα της Πολιτικής Προστασίας. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση στην χώρα σήμερα. Δηλαδή, βλέπετε ότι υπάρχει ένα χαμηλό, το οποίο κινείται από την Ιταλία προς την χώρα, και βεβαίως βλέπετε και μία ιδιαιτερότητα που έχει να κάνει ουσιαστικά με την Ρόδο. Από αύριο αλλάζουν τα πράγματα. Θα πρέπει να περιμένουμε ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους. Θα επηρεάσουν τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα από αύριο, επαναλαμβάνω, Σάββατο, και εξού και έχουμε μία αλλαγή σε ό,τι έχει να κάνει με το δρομολόγιο του Πρέβελης. Το Πρέβελης έχει διάφορα προβλήματα, έτσι. Όποτε όμως ουσιαστικά ταξιδεύει, έχουμε μία αλλαγή στο δρομολόγιο. Το δρομολόγιο το οποίο κανονικά θα πρέπει να φύγει αύριο από το λιμάνι της Ρόδου, θα γίνει, έχει μία καθυστέρηση σχεδόν 24 ώρες, το Σάββατο δηλαδή, έτσι, το Σάββατο. Εάν σκοπεύετε να ταξιδεύετε με το Πρέβελης, επικοινωνήστε με το λιμεναρχείο, με το πρακτορείο, για να πάρετε πληροφορίες, για να μην διαβάζετε τώρα όλα τα δρομολόγια. Τώρα, πάμε λίγο σε αυτό το οποίο ουσιαστικά περιμέναμε, την περίφημη Σύνοδο Κορυφής 10-11 του Δεκέμβρη στις Βρυξέλλες, όπου αναμέναμε κυρώσεις κατά της Τουρκίας, πιέζαμε, είχαμε κάνει, αν θέλετε, ένα μαραθώνιο κινήσεων, επαφών όλο αυτό το προηγούμενο χρονικό διάστημα, και μάλιστα είχαμε ψιλοκώσει, αυτή είναι η εκτίμηση, ψηλά τον πύχη. Τελικά θα πρέπει ψύχρεμα να αντιμετωπίζει η χώρα αυτά τα οποία συμβαίνουν και κυρίως να κατανοήσει μια αντικειμενική δυσκολία που υπάρχει, δηλαδή. Ότι οι εταίροι μας, όπως παρουσιάζονται ενίοτε, και θυμίζω την τελευταία πρωτοβουλία με τους 7 στην Κορσική με τον Εμμανουέλ Μακρόν, να είναι δίπλα ο Κόντε, ο πρωθυπουργός της Ιταλίας, να είναι δίπλα ο Σάντσες, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας και τα λοιπά, της Μάλτας και όλοι αυτοί, όταν έφτασε η ώρα των συμφερόντων, όπως καταλαβαίνετε, αυτό το οποίο έκανα ήταν να βάλουν λίγο παραπάνω νερό στο κρασί τους. Οπότε νομίζω αυρόχης ποσή πέρασε η Τουρκία από αυτή την σύνοδο. Να δούμε κάποια δημοσιεύματα και θα τα σχολιάσουμε αμέσως μετά. Είναι δημοσιεύματα του σημερινού, αν θέλετε, τύπου, όπου αναφέρεται στις επιπτώσεις ή στις κυρώσεις για την Τουρκία. Είναι διάφορα δημοσιεύματα εφημερίδων, Wall Street Journal κτλ. Σχεδόν όλος ο ευρωπαϊκός τύπος, ο παγκόσμιος τύπος, αυτό το οποίο αναφέρει είναι ότι με αμοιχές τη γλίτωσε ο Ερντογάν. Αυτό είναι, και βεβαίως αυτό το οποίο κυριαρχεί πάντα είναι η λογική Δούνε και Λαβίν. Αυτό είναι το κείμενο, τα 7 σημεία. Το σοβαρότερο όλων κατά την κρίση μου δεν είναι η αναφορά για το μεταναστευτικό, έτσι κι αλλιώς το ξέρει πολύ καλά η Τουρκία και εκεί εκβιάζει. Αυτό που κατά την κρίση μου ήταν το σοβαρότερο ήταν η αναφορά για τα βαρόσια. Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε τώρα με έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει τα ζητήματα, άλλωστε έχει υπηρετήσει την πατρίδα και πλέον τώρα προσφέρει τις γνώσεις του και την εμπειρία του στον δημόσιο διάλογο. Μιλάμε για τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία, τον κύριο Νίλο Χωσάδα, τον οποίο συχνά πυκνά συμβουλευόμαστε και ακούμε την άποψή του. Να τον δούμε, να τον ευχαριστήσουμε. Καλησπέρα και ευχαριστώ θερμά για την ανταπόκριση στα DM μου. Καλησπέρα, Τερή. Ευχαριστώ και εγώ για την τιμή που μου κάνεις να με καλέσεις την εκπομπή σου. Λοιπόν, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν τελικά ήταν αναμενόμενα αυτά, δηλαδή οι Ευρωπαίοι μπροστά στις κυρώσεις να κάνουν ένα βήμα πίσω, ή εμείς, αν θέλετε, υπερεπεκτημένα περιμένουμε αυτή την σύνοδο. Τέρι, πιστεύω ότι η απόφαση, όπως και εσύ γνωρίζεις καλά, ήταν η αναμενόμενη. Δεν υπήρχε περίπτωση η Ευρωπαϊκή Ένωση, που για μένα δεν υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει Ένωση των Συμφερόντων, όπως καλά προείπες, ότι θα έπαιρνε κάποια απόφαση σκληρή για την Τουρκία. Κακά τα ψέματα. Ο Ερντογάν, όσο του χαϊδεύει στα αυτιά, τόσο περισσότερο αποθρασύνεται. Και αυτό κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει αλληλέγγυα Ευρωπαϊκή Ένωση. Λυπάμαι πολύ, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν μπορεί τώρα η Γερμανία
με τόσα εκατομμύρια μετανάστες Τούρκους στη χώρα, τόσα εμπορικά συμφέροντα που έχει με την Τουρκία αναπτύξει, η Ισπανία, η Ιταλία που έχουν δανείσει τον Ερντογάν, δεν μπορεί να πάρουν κυρώσεις εις βάρος του, διότι στην ουσία τι κάνουνε. Τον οδηγούν σε πτώση, θα χάσουν τα χρήματά τους και θα γίνει πολύ χειρότερο ένα οικονομικό κράχ στην Τουρκία που θα παρασύρει πολύ κόσμο. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο, και το λέω και λυπάμαι που το λέω αυτό, και το Μάρτιο πάλι η ίδια κατάσταση θα υπάρχει. Δεν θα υπάρξουν σκληρά μέτρα για την Τουρκία. Άρα αυτό που ουσιαστικά εμείς πρέπει να κάνουμε είναι πρέπει να κάνουμε μία ρεαλιστική προσέγγιση της κατάστασης, να μην περιμένουμε πολλά. Δηλαδή έχουν γίνει πάρα πολλές δηλώσεις, ταξιδεύει δεξιά-αριστερά ο κύριος Δένδιας, κάνουμε δηλώσεις ότι η Ευρώπη θα δείξει την αλληλεγγύη της, ότι μαλώνουν όλη την Τουρκία, της κονούν το δάχτυλο, ότι ο κύριος Χάικο Μάας, ο υπουργός εξωτερικών της Γερμανίας, ήρθε στην Ελλάδα, αγνόησε την Τουρκία και εμείς με δημοσιεύματα φτάνει η κρίσιμη στιγμή και οι Γερμανοί και οι υπόλοιποι βλέπουν τον καθρέφτη των Τούρκων. Και παραμένουμε πάλι στα ίδια. Δεν υπάρχει περίπτωση, το ξαναυπογραμμίζω, ότι δεν υπάρχει περίπτωση η Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει σκληρά μέτρα. Είμαστε μόνοι μας, Τέρι, κακά τα ψέματα. Και πρέπει να το καταλάβουμε και να φέρουμε τις ένοπλες δυνάμεις μας στο σημείο το οποίο πρέπει να φέρουμε. Εάν έχεις ισχυρές ένοπλες δυνάμεις, δεν φοβάσαι κανέναν. Και αυτό το έχει καταλάβει ο Σουλτάνος, ο Ερντογάν, και γι' αυτό κάνει αυτά που πρέπει να κάνει. Τώρα βέβαια η αλήθεια είναι ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο και είναι προς τιμήν της κυβέρνησης, μετά από μια δεκαετία πραξία, ένα φρένο στις ένοπλες δυνάμεις, στους εξοπλισμούς, αρχίζει σιγά σιγά να φαίνεται ένα φως, και αυτό είναι καλό. Είναι πολύ καλό, διότι όταν, επαναλαμβάνω, έχεις ισχυρές ένοπλες δυνάμεις, δεν φοβάσαι κανέναν. Εκεί πρέπει να πατήσουμε εμείς, Λευτέρη. Ναι. Το θέμα είναι πώς αντιδρούμε τώρα από εδώ και μπροστά, διότι πέρασε από την Βελόνα, πραγματικά χωρίς καμία συνέπεια, ο κύριος Ερντογάν, οπότε θα ξαναμένουμε να βγει και να κάνει γεωτρήσεις το Roots Race ή τα υπόλοιπα γεωγραφικά, υδατογραφικά και διάφορα πλοία της Τουρκίας. Μα αυτό να το περιμένεις. Αυτή τη στιγμή στην Κυπριακή ΑΟΣ υπάρχουν δύο πλοία που κάνουν έρευνες. 1,5 χρόνο τώρα. Δηλαδή τι περιμένεις, ότι ο Ερντογάν θα καθίσει στα αυγά του? Δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ πιστεύω ότι και θα το Roots Race θα το ξαναβγάλει και φοβάμαι ότι θα βγάλει και γεωτρύπανο στο Αιγαίο για να κάνει γεωτρήσεις. Εμείς λοιπόν πρέπει να κάνουμε καλές συμμαχίες στην Ανατολική Μεσόγειο. Δηλαδή, όπως πολύ καλά πράξαμε στο διπλωματικό επίπεδο με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, με την Αίγυπτο, με το Ισραήλ, πρέπει δηλαδή και με τη Γαλλία, πρέπει να κάνουμε καλές συμμαχίες για να μπορέσουμε να απομονώσουμε αυτόν τον, πώς να τον χαρακτηρίσω, δεν μπορώ να τον χαρακτηρίσω και... Όχι, δεν μπορείτε, βεβαίως. Διαφορετικά, δεν μπορώ να τον χαρακτηρίσω αυτόν, γιατί πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος πιστεύω ότι δεν έχει σώαστας φρένας. Δεν μπορώ να δώσω άλλη εξήγηση για αυτόν τον άνθρωπο. Πραγματικά. Καλά, αυτή είναι μια εκτίμηση που κάνουμε εμείς. Από την άλλη, ξέρετε, ναι, αυτό το οποίο εμείς γιορτάζουμε ως δράμα, εκείνος το γιορτάζουν ως απελευθέρωση. Δηλαδή, ο Ερντογάν δεν είναι κυβερνήτης στην Ελλάδα. Σίγουρα. Είναι κυβερνήτης στην Τουρκία. Οπότε νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα αυτό. Θεωρείτε ότι αυτή είναι μια στάση η οποία μας οθεί στο να κάτσουμε να συζητήσουμε άλλα θέματα πέρα της παροκρυπίδας με τους Τουρκούς? Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο να καθίσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να βάλουμε άλλα θέματα εκτός από τα 12 ναυτικά μίλια. Τίποτε άλλο. Αν βάλουμε κάτι άλλο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, όπως αυτοί λένε, τη γαλάζια πατρίδα, το κυπριακό, τη μείωση των εξοπλισμών, την αποστρατικοποίηση των νησιών και όλα αυτά, αυτά θα είναι ένα μεγάλο λάθος για την πατρίδα μας, εάν κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και ασχοληθεί με αυτά τα θέματα. Ένα μόνο είναι το θέμα που πρέπει να τεθεί.
τα 12 ναυτικά μίλια, η υφαλοκρηπίδα και τίποτε άλλο, Τέρι. Το άλλο θα είναι ήττα. Ναι. Πάντως, εάν συνεχίσουν οι Ευρωπαίοι ουσιαστικά να γυρνάνε αλλού την κεφαλή τους, να έχουμε συνεχώς ήπιες ή καθόλου κυρώσεις έναντι των Τούρκων και να παραπέμπουν από μήνα σε μήνα και από χρόνο σε χρόνο όλη αυτή την υπόθεση, κάποια στιγμή θα βρεθούμε αντιμέτωποι με κάποιο στόλο, αν συνεχίσουμε έτσι. Σίγουρα θα βρεθούμε. Εγώ πιστεύω ότι κάποια στιγμή όλη αυτή η ένταση που υπάρχει στην Ανατολική Μεσόγειο, κάποια στιγμή θα δημιουργήσει κάποιο θερμό επεισόδιο. Δεν μιλάω για πόλεμο. Μιλάω για κάποιο θερμό επεισόδιο. Έστω από άτυχη στιγμή, έστω από υπερεκτίμηση. Κάποια στιγμή κάτι θα γίνει. Και τότε φοβάμαι ότι θα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε, το ξαναλέω, τις ένοπλες δυνάμεις μας. Προμήθειες, συντήρηση, αναβάθμιση των οπλικών μας συστημάτων για να μπορέσουμε να έχουμε ένοπλες δυνάμεις σωστές και να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτόν τον παράλογο άνθρωπο που έχουμε απέναντί μας. Μάλιστα. Που βλέπουμε ήδη με το που έχουμε αλλαγή σκητάλη στις ΗΠΑ, ο κύριος Ερντογάν θυμήθηκε ότι ο Μπάιντεν τον έχει επισκεφθεί όταν ήταν άρρωστος, ότι δεν ήταν αντιπρόεδρος του Ομπάμα, ότι είχαν μια εξαιρετική σχέση. Έχουμε αρχίσει αυτό που λέγεται κυβίστηση, δηλαδή οι κολοτούμπες των Τούρκων, σε ό,τι έχει να κάνει με τους Αμερικανούς. Είναι αυτό. Ακριβώς. Είναι αυτό που λένε το γλύψιμο στους Αμερικάνους τώρα. Έφυγε ο φίλος του Τραμπ, τώρα είναι ο Μπάιντεν και οπωσδήποτε αρχίζει τώρα το παιχνίδι του πάλι ο Ερντογάν με την καινούργια αμερικάνικη πολιτική ηγεσία. Αλλά πιστεύω και οι Αμερικάνοι, Τέρι, δεν θα αλλάξουν την εξωτερική πολιτική. Η εξωτερική τους πολιτική είναι η ίδια. Παρόλο που είπαν ότι θα επιβάλλουν κυρώσεις και ο Πομπέο έπεισε το Τραμπ να μην ασκήσει βέτο στην απόφαση που πήρε η γερουσία των Αμερικάνων, πιστεύω ότι η εξωτερική πολιτική πάλι θα γαϊδέψει τα αυτιά του Ερντογάν. Γιατί έτσι έχουν μάθει. Είναι μια καλή αγορά η Τουρκία, κακά τα ψέματα. Ναι. Και φαντάζομαι ότι εάν οι Αμερικανοί και η διακυβέρνηση Biden επιθυμεί να ξαναπαίξει αυτό τον ρόλο της Pax Americana οι Ηνωμένες Πολιτείες, τότε θα ξαναδούν υπό διαφορετικό πρίσμα τους Τουρκούς, διότι ας μην το λησμονούμε ότι στην Τουρκία υπάρχουν αμερικανικά πυρηνικά όπλα. Ακριβώς, ακριβώς. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα αλλάξει τίποτα, Δευτέρη. Τα ίδια πράγματα θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Και πρέπει να το καταλάβουμε και το ξαναλέω πάλι για μια ακόμη φορά, ότι είμαστε μόνοι μας. Είμαστε μόνοι μας και πρέπει εμείς να κοιτάξουμε την πατρίδα μας και το κράτος μας. Κανένας άλλος δεν πρόκειται να μας δώσει σημασία. Μάλιστα. Λοιπόν, στρατηγέ, να σε ευχαριστήσω. Θα τα ξαναπούμε σύντομα, να είστε σίγουρος γι' αυτό. Ευχαριστώ θερμά. Και εγώ σε ευχαριστώ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, και θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον μετά από αυτά τα οποία ανέφερε ο στρατηγός να πάμε σε διαφημίσεις. Θα δούμε λίγο αργότερα από εκεί θα ξεκινήσουμε. Υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που πήρε η συνάδελφός μου η Πέγγι Ντόγκου από τον κύριο Λεωνίδα Ραπτάκη. Ο κύριος Ραπτάκης είναι ελληνοαμερικανός γερουσιαστής, αν θυμάμαι καλά είναι του Rhode Island, δηλαδή δημοκρατικός, οπότε αναφέρεται και στο νέο administration, δηλαδή στις ΗΠΑ, την κυβέρνηση Biden, δηλαδή, ίσως για να κάνει με αυτά τα εθνικά ζητήματα, αν και επαναλαμβάνω ότι όσοι ψύχραμα παρακολουθούν τα δεδομένα, θα πρέπει να αποδώσουν απόλυτο δίκιο σε αρκετούς καθηγητές, ο οποίους έχουμε βγάλει στην εκπομπή, δηλαδή θυμάμαι πάρα πολύ έντονα, τον κύριο Βίρονα Ματαράγκα, ο οποίος έχει διατελέσει και διπλωμάτης στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και τώρα διδάσκει μετά τη Γαλλία σε ένα πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης, του Μπαξέ Σεχίρ, και είναι Έλλην, πολίτης δηλαδή, έτσι. Να λέει ότι με την Τουρκία θα πρέπει να προσεγγίσουμε διαφορετικά τα ζητήματα και πολλά τα οποία κατά καιρούς θέτουν στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών δεν είναι, αν θέλετε, στην ορθή γραμμή. Πάρα πολλοί καθηγητές και άλλοι δικαιώνονται ότι δεν περίμεναν τίποτα. Η κυβέρνηση προφανώς είχε ανεβάσει πάρα πολύ τον πήγη. Τι να κάνει κιόλας, είναι ένα θέμα αυτό. Αλλά η κυρία Μέρκελ και οι υπόλοιποι τον καθρέφτη είδαν και τον δικό τους, τον εαυτό, το δικό τους το πρόσωπο. Σε διαφημίσεις επιστρέφουμε.